Λίγη ρόκα εκεί, όσο φαίνεται από το συνεχώς πιπτούμενα ανθάκια, πέταλα των ανθακίων. Μορφωθήκη, όχι πολύ καλή φέτος. Λίγο βιώσμο, μία μικρή τριανταφυλίτσα, μία μεγάλη τριανταφυλίτσα και δύο μεγάλες, οι οποίες κάτι δεν πήγε καλά με το κλάδεμα. Ίσα που φαίνονται, έβαλε ένα μαρουλάκι και στη μέση και δύο ντάγες, δύο λίλιουμ, ή ντάγες, δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ είναι μια σειρά, εδώ έχω βάλει δύο μικρές ντοματίνιες στην λεμονιά και από εδώ ξεκινάνε, τις οποίες βάλαμε σμιχτά όμως, εδώ πέρα οι μελιτζάνιες, ανάμεσα βασιλικούς. Πιπεριές εκεί, με ανάμεσα κάτι μάραθος, κάτι μαρουλάκια, τέτοια πραγματάκια. Και εδώ έχει επίσης ντοματιές, ένα βλάκι, το οποίο συνεχίζει. Ντοματιά και απέναντι πιπερίτσες. Το φασκό μηλό έχει γίνει μπομπάτο. Εκεί επίσης έχει τσάι. Κοκάρια εδώ, όπου λάχει κάθονται τα κοκάρια, στην πορτοκαλίτσα, κοκάρια και εκεί. Και εδώ επίσης κοκάρια, πιο συστηματικά, και πατάτες. Έχουμε βάλει επίσης και εδώ και κάποιες βουλβούς, που είναι οι γλαδιόλες και... Τι αυτό πρέπει να είναι μάλλον... Ντάλια. Και εδώ άλλες τέσσερις επίσης με μελιτζανιές. Αυτές έχουμε πάρει από φυτώριο και είναι έτσι μεγάλες. Ενώ από δικό μας πορείο ήταν αυτές εδώ, που είναι μικρούλες όντως. Υπάρχει αρκετή διαφορά. Ήθελα να βάλω και εδώ που πάταγα λίγο καμία άλλη πατάτα σε αυτό το διάστημα, αλλά για χύψη λόγους όχι.